τις συνεργάτες και τις αξέχαστες ευχαριστίες που είχαμε μαζί πάντοτε ο ένας τον άλλο. Τα γεγονότα που απόψε εμένα δημιουργούν μια έντονη συναισθηματική φόρτιση είναι γιατί έχω τη τιμή, τη χαρά, εγώ μετά από χρόνια καριέρας, μιας καριέρας που με τιμήσανε και προσπάθησα όσο μπορούσα να σας τιμήσω και εγώ, μιας καριέρας που με πάρα πολλούς αλληλοαγαπηθήκαμε, αλληλοσυνδεθήκαμε, είμαστε φίλοι από τότε και τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί ξαναβλέπω φίλους γνωστούς, φίλους παλιούς, φίλους για πάντα φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστό, την Παναγία, τον Θεό, γιατί μου έδωσε απόψε αυτή την ευκαιρία. Και θέλω να ξέρετε ότι θεωρώ, αν θυμάμαι έτσι καλά, είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουν γονείς να βρίσκονται ή να έχουν βρεθεί στη θέση που βρίσκομαι εγώ απόψε. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάθομαι μπροστά στο μικρόφωνο, με πιάνει μια μικρή πολυλογία. Ήθελα απόψε να σας γνωρίσω το γιο μου, το γιο μου το Σταμάτη. Να σας ευχαριστήσω που σας βλέπω. Και ήθελα να πω στον Γιώργο να τιμήσει τον Γιώργο Σταμάτη. Το βασίλειο που πολλοί από εσάς δεν τον τιμήσετε, έχει χρόνο που έχει, αλλά φέρνει και ένα όνομα αγαπητό και εκείνο, ένα όνομα που εγώ το θυμόμαστε και η οικογένειά μου με νοσταλγία. Σας ευχαριστώ, σας τιμώ και πραγματικά μου δίνεται απόψε μια μεγάλη, μεγάλη χαρά, συγκίνηση και ευτυχία. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να σας πω ότι δεν θα κάνω μία ομιλία προεκλογική, εν πάση περιπτώσει έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, γιατί πρώτον δεν ξέρω, είναι η πρώτη μου φορά, και δεύτερον ήθελα να κάνουμε λίγο κάτι περισσότερο άμεσο, να έχω χρόνο να σας δω και μετά, οπότε θα είμαι σύντομος. Ένα νεράκι παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να πάρω την ευκαιρία εδώ και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους του γραφείου μου που δουλεύουν τον τελευταίο μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Τον τελευταίο μήνα ακατάπαστα. Πραγματικά έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την προσπάθειά τους και τον αγώνα τους να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι αυτό που είπε ο πατέρας μου, ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο και τιμητικό να σε προλογίζει ο πατέρας σου και να μπορείς να έχεις... Είναι κάτι το οποίο είναι βιωματικό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, πρέπει να... είναι κάτι που το νιώθω και δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις. Και το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι εύχομαι να μπορούσε να ήταν εδώ και η μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου θα ήταν πολύ συγκινημένη για το σημερινό. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ. Πάλεψε πάρα πολύ για να το έχω εγώ, να έχω αυτή τη δυνατότητα, αν θέλω να πολιτευθώ, να την έχω στο μέλλον. Και όλο αυτό το κάνω γιατί ήταν το όνειρό της. Και γιατί το ήθελα και εγώ. Καλησπέρα. Και τη θυμάμαι απόψε εδώ μαζί σας. Είναι μέσα μου κάθε μέρα, αλλά απόψε ειδικά είναι πιο ιδιαίτερο για μένα.